Την περασμένη Τρίτη, ξημερώματα Τετάρτης. Άκουσες κουδούνι να χτυπάει? Πού να θυμάμαι τώρα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να θυμηθείς. Αν είχε χτυπήσει, θα το άκουγα. Άρα δεν χτύπησε. Θα το άκουγα σίγουρα. Το ακούω το κουδούνι, χτυπάει δίπλα στο δωμάτιό μου. Γιατί με ρωτάτε? Τίποτα. Ένας φίλος είπε ότι πέρασε και... τίποτα, άστο. Δεν κόβει αυτό το πράγμα. Φέρε μου τ' άλλο το μαχαίρι και το κοφτέρο, πού το έβαλες? Εκεί, από κάτω. Άνοιξε σιρτάρι. Δεν είναι εδώ. Ορίστε. Πού μου ανακατεύει συνέχεια τα πράγματα? Τίποτα δεν μπορώ να βρω πια εδώ μέσα. Να το. Εσύ βάζεις όπου βρίσκεις, μεταφωνάζεις εμένα. Για πρόσχε τη γλώσσα σου. Τι κάνει η αρχόντισσα της κουζίνας? Ολογκρινιάζει. Καλά κάνω, γέρασα και γκρινιάζω. Καλώς τον μου. Εμένα μου αρέσει που γκρινιάζεις. Τι κάνεις, έχεις φάει? Ναι. Για άλλο ήρθα. Θέλω να δω την κυρία Έλλη. Δεν είναι καλά, παιδί μου, δεν θα σε δεχτεί. Αν της πεις εσύ, πήγαινε πες στη Ρεθία, σε παρακαλώ. Να της πω, αλλά μην περιμένεις. Σαν τρελίνη κακομοίρα, ολοκλήει, κλήει, κλήει στο κρεβάτι. Δεν είναι και λίγο αυτό που τη βρήκε? Δεν τη βλέπει κανένα. Μόνο αδερφή της και θεία σου. Γιατί ήρθες? Να σας δώσω τα συλληπιτήριά μου. Μόνο γι' αυτό? Και να σας πω πως πραγματικά λυπάμαι. Η Μαρία μου είπε πως πέρασες από το σπίτι της. Πως της είπες πως τον Αλέκο το σκότωσαν. Νομίζεις πως θα μπορούσα να κάνω κακό στον Αλέκο? Όχι βέβαια, ούτε καν. Μα δεν με νοιάζει τι σκέφτεσαι. Δεν με νοιάζει τι σκέφτεστε όλοι σας. Γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Κανείς. Συγγνώμη. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι... Πιστεύεις πως τον Αλέκο τον σκότωσαν? Υποπτεύεσαι κάποιον? Δεν μπορώ να υποπτευθώ κανέναν. Είσαι όμως βέβαιος ότι τον σκότωσαν? Γιατί? Πες μου. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ πως αυτοκτόνησε. Δεν αυτοκτόνησε. Εγώ τον σκότωσα. Ξέρεις τι έγινε εδώ μέσα εκείνο το βράδυ? Ξέρεις πως πέθανε ο άνδρας μου? Ξέρεις γιατί έφυγε ο Αλέκος? Ξέρεις? Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ. Εγώ φταίω για όλα. Έλα, παιδί μου. Σώπα. Πήγαινε, πήγαινε. Καλώς ήρθες. Δεν σε περίμενα. Μαρία, τι έχεις? Αγάπη μου, τι σου συμβαίνει, γιατί δεν μιλάς? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε, σ' ακούω.
Εμένα δεν ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέκος, Ρομπέρτο. Μα μου το είπε ο ίδιος. Πέρασε και δεν του άνοιξε, είπε. Γιατί μου λες ψέματα? Γιατί να σου πω ψέματα, αγάπη? Δεν ξέρω. Αλλά κάτι μου κρύβεις και αυτό με τρελαίνει. Δεν αντέχω πια. Από τη στιγμή που στο είπα, συνέχεια τα ίδια. Τίποτα δεν μου είπες. Αν δεν έβρισκα τη χάντρα, δεν θα μου έλεγες τίποτα. Α, τέλος πάντων, τι πιστεύεις? Θες την αλήθεια? Πιστεύω αυτό που λέει η αδελφή μου. Ότι ο Αλέκος δεν αυτοκτόνησε. Ότι κάποιος τον σκότωσε. Πες μου τώρα πως τον σκότωσα εγώ. Μαρία? Γιατί δεν μιλάς? Αυτό σκέφτηκες? Μαρία, σε ρωτάω. Εμένα υποπτεύεσαι? Έλα, Πέτρο. Τι? Πού? Εντάξει, πηγαίνω από εκεί. Ακούω, Πέτρο. Μαχαιριά στο στήθος στην περιοχή της καρδιάς. Τώρα ο δράστης τον χτύπησε με ιδιαίτερη μανία και ο θάνατος επήλθε στις 2 με 4 τα ξημερώματα, είπε ο ιατροδικαστής. Μάλιστα. Και εμείς τον υποπτευόμασταν για δολοφόνο. Λέγε. Μαχαίρι δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν υπάρχουν σημεία διαρρήξεως στο σπίτι, ούτε λείπουν αντικείμενα αξίας. Το βλέπω. Τώρα φοράει τα ρούχα που προφανώς κοιμότανε. Και άκουσε κάποιο θόρυβο, σηκώθηκε ή άνοιξε να αποδεχθεί τον επισκέπτη του. Το βράδυ θα έχει την έκθεση. Εντάξει, Λευτέρη. Βρέθηκε κάτι άλλο? Ένα μισοκαμένο τσιγάρο και ένα σπασμένο ποτήρι στο πάτωμα. Τα έχω στείλει όλα για έρευνα. Τσιγάρο? Που σημαίνει ότι μάλλον θα ήταν και κάποιο γνωστό του. Σε αυτού σκέφτομαι και τι αδελφέ Μοντεσάντου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί. Φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κύκλος. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι τους ύποπτους του μελετίου. Να σας ρωτήσω. Λέτε αυτή η δολοφονία να έχει σχέση με εκείνες του καθηγητή και του γιού του? Πολύ πιθανόν. Αυτή τη φίλη του, τη Μαντεσάντου, την ειδοποιήσατε? Ναι, της τηλεφώνησα εγώ, αλλά δεν φάνηκε. Ναι. Περίεργο. Με ζητήσατε? Ναι, θα ήθελα να σας μιλήσω. Περάστε. Α, ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας ενοχλώ μια τέτοια στιγμή. Καταλαβαίνω. Καθίστε. Σας ακούω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον κύριο Ντενόγια. Ήσασταν αραβωνιασμένοι? Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, ήμασταν ζευγάρι. Το τελευταίο καιρό είχε κάποια ανησυχία? Είχε εκφράσει κάποιο φόβο? Όχι. Είχε εχθρούς? Μήπως είχε δεχθεί κάποιες απειλές? Όχι, δεν είχε εχθρούς, ούτε δεχόταν απειλές. Πότε τον είδατε τελευταία φορά? Χθες. Στο σπίτι του. Έφυγα κατά τις 9. Και μετά πήγατε σπίτι σας? Όχι, ήρθα από εδώ. Η αδελφή μου είναι άρρωστη. Μετά το θάνατο του συζύγου της, δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μέχρι τι ώρα μείνετε μαζί της? Θέλετε να μάθετε αν ήμουν εδώ την ώρα του φόνου, αν έχω άλωθη? Όχι, δεν έχω. Αν πιστεύετε ότι εγώ τον σκότωσα, δεν μπορώ να αποδείξω το αντίθετο. Ηρεμήστε, δεν σας υποπτεύομαι. Ήρεμη είμαι. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να σας πείσω ότι δεν τον σκότωσα εγώ. Μέχρι τι ώρα μείνετε μαζί της? Μέχρι τις 11. Και κατά τις 12 ήμουν στο σπίτι. Άρα έχετε άλωθη. Ο φόνος έγινε πολύ αργότερα. Όταν γυρίσατε σπίτι θα σας είδε η υπηρέτριά σας. Μπορεί. Αλλά δεν συναντηθήκαμε, μάλλον θα κοιμόταν. Μπορεί όμως να σας άκουσε. Μπορεί. Μάλιστα.
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Τι δουλειά έκανε ακριβώς ο κύριος Ντενόγια? Επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις? Μη με ρωτήσετε λεπτομέρειες, ούτε εγώ ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, αντίο σας. Γεια σας. Τόσος πλούτος και τόσος θάνατος. Με προβλημάτισε πολύ η στάση αυτής της γυναίκας. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Ούτε προσπάθησε να με πείσει πως έχει άλωθη. Ίσως ήταν σοκαρισμένη. Ναι, έδειχνε αδιάφορη, αλλά δεν ήταν. Το πρόσωπό της ήταν τρομοκρατημένο. Φοβόταν. Έτρεμε. Δεν την ενδιαφέρει να με πεις πως είναι αυτό. Σαν να μην φοβόταν για τον εαυτό της, αλλά για κάποιον άλλον. Για ποιον? Αυτό είναι το ερώτημα, Αγγελική. Για ποιον? Τι έχουμε, Σεργία? Θυμάσαι που σου λέγα για εκείνον τον ορφανό και τον μαυροκέφαλο που ήταν μπλεγμένοι στην υπόθεση Μονέλη? Ναι, τους λάθη δεν μπορούσα. Και ο δικός σου τον Ντενόγια μαζί? Για τον Ντενόγια είπες ότι δεν έχει αποδειχθεί ανάμειξη. Άκου τώρα να δεις. Τον ορφανό τον φάγανε στη Θεσσαλονίκη, στο είπα. Χθες έμαθα πως και ο Μαυροκέφαλος σκοτώθηκε σε ένα μυστήριο τροχαίο στην Κρήτη. Σήμερα μαθαίνω πως και ο Ντενόγια βρέθηκε σκοτωμένος. Λες να έχει σχέση με τους θανάτους των άλλων δύο? Ξέρω εγώ, λέω. Όσους ύποπτους είχα στην αρχή, ένας-ένας την κάνει για τα θυμαράκια. Μπορεί να είναι και τυχαίο, ο δικός να μην έχει σχέση. Μπορεί και να μην είναι. Τελικά να τον καθάρισαν οι δικοί του και εγώ ψάχνω ψηλού στα χέρια. Τα μάθες. Καλά λένε πως άμα σου ήρθε ένα, σου έρχονται και άλλα χειρότερα. Τι ήταν αυτό που μας βρήκε πάλι σήμερα? Τι να σου πω, ρε φιά. Κάποιος σας έχει μουτζώσει εδώ μέσα. Η Έλλη πώς είναι? Πώς να, τι να, χάλια, τι να. Από το κακό στο χειρότερο. Φοβάμαι πως θα τρελαθεί, Άγγελε. Μιλες τέτοια, ρε φιά. Αν έβλεπες τα μάτια της, πότε θολά στο κενό και πότε σπιθίζουν σαν τις τρελής. Και από εκεί που δεν κουνιόταν από το κρεβάτι, τώρα σηκώνεται τις νύχτες και πηγαινόρχεται πάνω κάτω όλη τη νύχτα. Να δεις που θα έχουν άσχημα ξεμπερδέματα όλα αυτά. Η αδερφή της? Πάνω είναι και εκείνη η άμυρη. Έχω και τούτη τη μικρή, τα μυαλά τσαλούνταλου. Με βρήκε πάνω στην αναστάτωση και τα έχει ανακατέψει όλα. Βάρια! Πού είσαι, έλα εδώ! Οι λιμπιογάτος χορεύουν τα ποντίκια. Τι θέλεις? Εσύ έβγαλες χθες το βράδυ τα μαχαιροπύρουνα από το πλυντήριο? Εγώ, ποιος? Το μαχαίρι για το κρέας, εκείνο το κοφτερό που είχαμε, πού το έβαλες? Εκεί που το βάζουμε πάντα. Δεν είναι εδώ. Πού το έβαλες? Εγώ εκεί το έβαλα. Εσύ παίρνεις και αφήνεις αλλού. Βρε, άντε από εδώ, θα μου πεις εμένα! Άντε δρόμο! Άμα πια εδώ μέσα! Πού τις βρίσκουν αυτές τις ξένες και τις βάζουν στα σπίτια τους? Άκουσες γλώσσα? Τι σου έλεγα? Για την Έλλη που δεν είναι καλά. Α, ναι. Χθες βράδυ τριγύρναγε στο σπίτι σαν βρικόλακας. 4 η ώρα το πρωί ξύπνησα και την άκουσα να πηγαινόρχεται πάνω κάτω όλη τη νύχτα. Ανεβοκατέβαινε τις σκάλες. Καλά, και πώς ξέρεις ότι ήταν η Έλλη? Την είδες? Ποιος άλλος, βρε Άγγελε? Έμεινε και κανένας άλλος σε αυτό το σπίτι? Πάλι ήρθε. Ποιος? Αυτός από την αστυνομία. Κάτσε εσύ. Εμένα θα θέλει. Η κυρία Μοντεσάντου παραδέχτηκε πως ο μνηστήρας της είχε γνωριμίες με τον Μαυροκέφαλο και τον Ορφανό. Και όχι μόνο με αυτούς. Της έδειξε και τη φωτογραφία ενός τρίτου λαθρέμπορου και τον αναγνώρισε και αυτόν. Ποιανού τη φωτογραφία της δείξατε? Του γυναικά αδελφού μου. Του? Του κουνιάδου μου. Μου είχε δώσει 2 φωτογραφίες για να του βγάλω ένα πιστοποιητικό. Α, Αγγελικούλα, θύμισε μου να μην τον ξεχάσουμε τον άνθρωπο. 2 λεπτά δηλαδή. Πιστεύετε πως αυτή η κυρία έχει λόγο να σας λέει ψέματα?